Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στα χέρια μου κρατάω μία νέα συσκευή από την Xiaomi, η οποία πιο φρέσκια δεν γίνεται να βρείτε στην ελληνική αγορά. Είναι το Redmi 8, μόλις σήμερα αρχίζει η διαθεσιμότητά του σε κάποια ελληνικά καταστήματα και το έχουμε πρώτη στα χέρια μας για unboxing και παρουσίαση. Πάμε να το δούμε. Είδου λοιπόν το Redmi 8, σας έχουμε παρουσιάσει βέβαια τις τελευταίες εβδομάδες και άλλα μοντέλα της σειράς αυτής, Redmi Note 8 και Redmi Note 8 Pro. Το Redmi 8 λοιπόν από σήμερα ξεκινά να είναι διαθέσιμο σε κάποια ελληνικά καταστήματα με την προτινόμενη τιμή λιανικής του να είναι στα 169,99 ευρώ. Τη συσκευή μας παρήχε για την δοκιμή η voltetel.gr, την οποία και ευχαριστούμε. Και πάμε να την βγάλουμε από το κουτί της για να τη δούμε καλύτερα. Είναι φυσικά η έκδοση 464 που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε τρία χρώματα, μπλε, κόκκινο και μαύρο. Και αυτό που έχουμε εδώ είναι το μπλε, όπως είδατε. Τι βρίσκουμε στο κουτί? Το πινάκι για το SIM tray κλασικά, μία θήκη σιλικόνης διάφανη, την οποία και θα βάλουμε στη συσκευή για να δούμε πώς είναι αυτή, και κάποια έντυπα φυσικά απαραίτητα συνοδευτικά. Εδώ είναι η συσκευή καθ' αυτή σε Sapphire Blue χρώμα, Redmi 8 λοιπόν, πολύ ωραίο το χρώμα. Και τι άλλο έχουμε στο κουτί? Ένα φορτιστή και ένα καλώδιο. Το καλώδιο το βλέπετε εδώ, είναι USB Type-C και ο φορτιστής, η συσκευή υποστηρίζει ταχεία φόρτιση. Ο φορτιστής λοιπόν είναι 10 watts, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Η συσκευή όμως υποστηρίζει 18 watts ταχεία φόρτιση, με αντίστοιχο φορτιστή βεβαίως. Πάμε να βγάλουμε τις ζελατίνες από την οθόνη και από το πίσω μέρος. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι η συσκευή έχει τρεις υποδοχές στο tray. Μπορεί λοιπόν να δέχεται δύο κάρτες SIM και μία κάρτα microSD ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν μπορείτε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο χωρίς να θυσιάσετε εντός εισαγωγικών κάποια από τις δύο κάρτες SIM που ίσως θέλετε να βάλετε συσκευή, να έχετε και τα δύο σας νούμερα. Κάνει ένα περίεργο εφέ, απλό μπλε στο πίσω μέρος, αλλά γυαλιστερό και όμορφο. Εδώ αυτή η μαύρη λωρίδα που στεγάζει εντός εισαγωγικών τις κάμερες και τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν ξεχωρίζει στην αφή, είναι ένα με όλη την πλάτη, απλά έχει μαύρο χρώμα και τη λεξούλα Redmi. Στο πάνω μέρος και το flash. Έχουμε λοιπόν μία συσκευή η οποία έχει οθόνη με notch σταγόνα, πάχος 9,4 χιλιοστά, το οποίο όμως δεν φαίνεται στο χέρι. Η οθόνη βέβαια, το πάνελ όπως μπορείτε να δείτε, εξέχει λίγο από το υπόλοιπο σασί, αλλά το σασί είναι λεπτό, δεν δίνει λοιπόν την αίσθηση μιας συσκευής με 9,4 χιλιοστά πάχος, εξέχει όμως λίγο η οθόνη παραπάνω. Αντίθετα, η κάμερα στο πίσω μέρος δεν εξέχει καθόλου, ίσα ίσα προστατεύεται και από ένα μικρό δαχτυλιδάκι ώστε να μην φθείρεται, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η θήκη στη συσκευασία, οπότε μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε κάλλιστα για να είστε σίγουροι για την προστασία της συσκευής σας. Δεν χαλάει την εμφάνισή της, το χρώμα φαίνεται ξεκάθαρα, είναι διαφανής η οθόνη, οπότε είναι ένα καλό παρελκόμενο που όλοι θέλουμε. Όπως είπαμε λοιπόν, οθόνη με notch σταγόνα, το πάνελ είναι IPS και η διαγώνιος είναι 6,22 ίντσες. Το βάρος συσκευής είναι 188 γραμμάρια, εντυπωσιακά μικρό αν αναλογιστούμε ότι κρύβει στο εσωτερικό του μια μπαταρία με χωρητικότητα 5.000 mAh. Γενικότερα, στο παρελθόν, αν είχαμε μια τόσο μεγάλη μπαταρία σε smartphone, σίγουρα θα είχε πολύ μεγαλύτερο πάχος και βάρος. IPS οθόνη 6,22 ιντσών, 720 βέβαια η ανάλυση, αλλά δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω, 19:9 το aspect ratio της συσκευής, και στο εσωτερικό της βρίσκουμε το Snapdragon 439 της Qualcomm, ένα mid-range chipset, το οποίο συνδυάζεται με Android 9 Pie φυσικά και το αντίστοιχο MIUI από πάνω. Βλέπουμε λοιπόν 13.2 η έκδοση του interface της Xiaomi,
με 4 GB RAM και 64 GB αποθηκευτικού χώρου. Να πούμε επίσης ότι η Gorilla Glass 5 προστατεύει την οθόνη στο εμπρός μέρος και ότι η χωρητικότητα της κάρτας microSD που δέχεται η συσκευή μπορεί να είναι έως 512 GB. Εδώ βλέπουμε και το IR Blaster που διαθέτει η συσκευή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε λοιπόν σαν τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος είναι η Type-C θύρα με audio jack και την έξοδο του ήχου. Εδώ είναι το πορτάκι για τις κάρτες SIM και την κάρτα microSD και εδώ στο πλάι τα πλήκτρα της συσκευής. Αισθητήρα jack λοιπόν από την πάνω στο πίσω μέρος. Dual camera 12 και 2 MP οι αισθητήρες με ένα 8 διάφραγμα ο φακός που συνδυάζεται με την 12 κάμερα και dual pixel face detection autofocus, ενώ ο 2 MP αισθητήρας είναι depth sensor. Κάμερα υποστηρίζει HDR και λήψη βίντεο 1080p στα 30fps. Όσο για τη selfie κάμερα που είναι εδώ ακριβώς κάτω από το ακουστικό της συσκευής, έχει αισθητήρα 8 MP με φακό διαφράγματος 2, HDR και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p επίσης. Ένα ηχείο, μονό ηχείο στο κάτω μέρος, δυνατότητες συνδεσιμότητας τυπικές, Wi-Fi BGN δίκτυα, Direct Hotspot, έχουμε επίσης Bluetooth 4, 2 με A2DP και LE, και FM ραδιόφωνο, το οποίο μάλιστα δεν χρειάζεται και ακουστικά για να λειτουργήσουν ως κεραία. Μπορείτε λοιπόν να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο χωρίς να έχετε συνδέσει ακουστικά στην συσκευή. Και πάρα πολύ ωραία πραγματάκια από πλευράς δυνατοτήτων που προσφέρει το MIUI. Όσο το έχετε δουλέψει θα το ξέρετε φυσικά. Αυτό που μας λείπει βέβαια είναι το NFC, το οποίο θέλουμε κάποια στιγμή να γίνει στάνταρ και συσκευές κάτω από τα 200 ευρώ. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε πολύ πλέον. Είπαμε για την μπαταρία, χωρητικότητα 5.000 mAh, φορτίζεται μέσω 18W φορτιστή, αλλά αυτός που περιλαμβάνει συσκευασία είναι δεκάρης και φυσικά πολύ μεγάλη αυτονομία, καθώς είναι μικρή και η κατανάλωση ενέργειας. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα αρνητικά σε μια συσκευή που κοστίζει 169,99, που είναι και η προτινόμενη τιμή λιανικής όπως είπαμε. Βλέπετε και τα bezels, δεν είναι κάτι το φοβερό. Στο κάτω μέρος βλέπουμε και τη λέξη Redmi, καθώς η Xiaomi προσπαθεί να προωθήσει το Redmi σαν αυτόνομο brand και όχι σαν Xiaomi Redmi πλέον από εδώ και πέρα, οπότε η σωστή ονομασία της συσκευής είναι Redmi 8. Θα το βρείτε σε αρκετά καταστήματα τεχνολογίας συνεργαζόμενα με την Volte Tel και μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίες.